Και εμείς θα συνδεθούμε ζωντανά με τον Νίκο Γιαπρακά και το δάσος της Νεμούτας. Τα ακούσαμε, Νίκο, και από τον αρχηγό της Πύρος -Βεστικής, ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μέτωπο, αποδεικνύεται α, από τις εικόνες πίσω σου. Αν δεν το δεις, δεν μπορείς να το πιστέψεις, Λίνα. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα και νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Μιλάμε για μια κόλαση. Μιλάμε για ένα τεράστιο μέτωπο. Για, ένα, για μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει ένα πυκνό δάσο, δημιουργώντα πραγματικά μια απίστευτη εικόνα άκρη στον ορίζοντα, στο συγκεκριμένο σημείο όπου βρισκόμαστε. Από την περιοχή τη Νεμούτα, από το χωριό Νεμούτα, μέχρι και την περιοχή του Λάλα. Είναι αυτό το πυκνό σύννεφο καπνού το οποίο βγαίνει από αυτό το δάσο το οποίο κατακαίγεται. Είναι πραγματικά ε, μια πολύ δύσκολη φωτιά. Δεν ξέρω πώ μπορεί αυτή η φωτιά ε, να σβήσει. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα βρισκόμασταν κοντά στο δάσος Δεν ήταν τόσο μεγάλες οι φλόγες ωστόσο, οι άνεμοι οι οποίοι πνέουν στην περιοχή κατάφεραν να φουντώσουν τη φωτιά και να την στρέψουν προς την περιοχή της Νεμούτας Η οποία αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένη, έχει δοθεί αντελήκνωση έτσι καλλιό για το συγκεκριμένο χωριό. Μια και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί και από το καπνό αλλά και καθώ οι φλόγε πλησιάζουν προ το χωριό τη Νεμούτα. Και είναι ένα μέτωπο από χιλιόμετρο, Νίκο, αυτό το οποίο πραγματικά, όπω λε, αν δεν το δει, δεν μπορεί να το πιστέψει. Όπου και να στρέψει η κάμερα, να βλέπει καπνό με την κάμερα, και φλόγε. 180 ναι. Μοίρες. 180 μοίρε θα προσπαθήσει να κάνει η κάμερα τώρα από την μία ακρή, από τα δεξιά προ τα αριστερά, για να καταλάβετε πόσο είναι το μέτωπο. Εδώ είναι η άκρη την οποία μπορούμε να σα δείξουμε. Υπάρχει μέτωπο για να δούμε λοιπόν ζωντανά λοιπόν, τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Τέταρα. Και θα κινηθούμε τώρα προ τα αριστερά για να δείτε ε, το πόσο μεγάλο είναι το μέτωπο τη ε, φωτιά, το οποίο κατακαίει αυτό το δάσο εδώ, το δάσο ε, τη ε, Νεμούτας. Είναι ε, το μέτωπο το, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριο Καρδαλιά στην μεσημεριανή ενημέρωση, την οποία έκανε στου ε, δημοσιογράφου. Ε, κοντεύει να σκοτεινιάσει η περιοχή. Δηλαδή, αν κάποιο βρίσκεται από την από εκεί πλευρά, νομίζω ότι ο ήλιο. Πολύ δύσκολα το φω του ήλιου θα μπορεί να περάσει. Ε, να σου πω ότι υπάρχουν εκτινοτροφικέ μονάδε μέσα ε, στην συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίε κανεί δεν ξέρει. Τι έχουν γίνει, υπάρχουν και γεωργικέ εκτάσει. Είναι πολύ μεγάλη η καταστροφή για του κατοίκου εδώ τη περιοχή, οι οποίοι ζητούν ένα αέρια μέσα. Δεν έχουμε δει βέβαια αυτή τη στιγμή να πετάει κάτι στην περιοχή, αν και βρισκόμαστε περίπου ε, πάνω από μία ώρα εδώ. Δεν έχουμε ακούσει κάποιο ένα αέριο μέσω πυρόσβεση ε, να μπορεί να επιχειρήσει αυτή την περιοχή. Υπάρχουν πυροσβεστικέ δυνάμει, ωστόσο, όμω, Λίνα, όπω λέει το μέτωπο, είναι τεράστιο, πραγματικά τεράστιο, και δεν είναι εύκολο να τη σεθούν αυτέ οι οι πύρινε γλώσσε οι οποίε κατακαίουν το συγκεκριμένο χωριό. Νίκο, μην ε, μαζί μα, σε παρακαλώ πολύ.